Βρισκόμαστε στα H&M εδώ στα κεντρικά στην Ερμού και έχουμε δίπλα μας την κυρία Αθηνά Οικονομάκου. Θέλω να σε ρωτήσω, Αθηνά, κατά πόσο οικολογικά ενήμερη είσαι για το ρόλο που παίζει η μόδα στη ζωή μας. Απόλυτα ενήμερη. Μέσω της H&M, που χαιρόμαστε πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Είμαι απόλυτα ενήμερη για όλη την οικολογική προσπάθεια που κάνουν και τους τιμώ και κάθε φορά γι' αυτό είμαι κοντά τους και το στηρίζω. Και μακάρι όλες οι εταιρείες να κάνουν τέτοιου είδους βήματα. Πώς σου φαίνεται η νέα κολεξιόν των H&M που είναι οικολογικά φιλική? Καταρχάς μου φαίνεται πολύ ωραία η πρόθεση. Ωραία ρούχα, ωραία ποιότητα, ωραίο σχεδιασμός, σχέδια καλά. Εμένα μου αρέσουν και τα απλά πράγματα, οπότε στα αντρικά του το H&M είναι μια εταιρεία που με βολεύει. Ελένη, πώς σου φαίνεται η νέα συλλογή των H&M? Εκπληκτική όπως πάντα. Εντάξει, είσαι πανέμορφη. Αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μία από τις σειρές, αγαπημένες σειρές, γιατί είναι οικολογική. Ξέρεις, και όταν έχεις οικολογική συνείδηση ως άνθρωπος, είναι πολύ σημαντικό να μπορούν και εταιρείες με ρούχα να το δίνουν αυτό και να το προσφέρουν τόσο άνετα και εύκολα στον κόσμο, έτσι. Υπέροχη Άλεξ Κάβδα, πόσες μάσκες έχεις καταρχήν στο σπίτι σου? Μάσκες δεν έχω πολλές, πιο πολλά γυαλιά έχω. Αρχούν κάνουν. Πόσα γυαλιά? Έχω καμιά δεκαπενταριά. Δεκαπενταριά, περισσότερα από τα παπιών? Όχι, 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 τα παπιών υπερτερούν ξεκάθαρα. Πώς σου φαίνεται η νέα συλλογή των H&M? Ανυπομονώ τρομερά να το δω, γιατί νομίζω ότι ανταποκρίνεται πολύ στο πώς δίνομαι, γιατί είναι έτσι λίγο black type. Εγώ το συνδυάζω και στην καθημερινότητά μου. Το λίγο έτσι από το πιο κυριλαία. Οπότε θέλουμε αυτό το λίγο spice. Ποια είναι η πιο οικολογική συνήθεια της καθημερινότητάς σου? Οικολογική συνήθεια, η ανακύκλωση στο σπίτι των γονιών. Στο σπίτι το δικό σου? Στο σπίτι το δικό μου δεν τρώω και πολύ. Δεν τρως, φαίνεται άλλωστε. Και ποιο είναι το κομμάτι εκείνο από τη νέα συλλογή που θα αγοράσεις? Έχεις δει καθόλου τη νέα συλλογή, έτσι έχεις δει τι παίζει? Κατεβαίνω μόλις να τη δω, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει κάποιο παπιόν που θα κατακτήσω. Λίδια, πόσο σου αρέσει η νέα συλλογή των H&M? Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο τα κομμάτια και τα σχέδια, τα οποία έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Κάποια είναι λίγο πιο ήπια, όπως αυτά που φοράω εγώ σήμερα. Κάποια άλλα είναι και για οσκαρικές εμφανίσεις. Αλλά ξέρεις, το budget είναι πάντα σε αυτό που μπορούμε να πλησιάσουμε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουν από πίσω μια ολόκληρη φιλοσοφία, η οποία στηρίζει την αηφόρο μόδα. Σε καταλαβαίνεις τι λέω? Ή μιλάω έτσι πολύ κομπλικέ? Εννοώ ότι τα περισσότερα ρούχα. Όλα τα ρούχα είναι φτιαγμένα με τρόπους, τεχνικές και υλικά, τα οποία εντάσσονται σε ένα, τέλος πάντων, πλαίσιο που σέβεται πάρα πολύ το περιβάλλον. Και ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάει αυτή όλη η διαδικασία παραγωγής τους στην αηφόρο μόδα, δηλαδή να έχουμε μόδα για πάντα, χωρίς να ενοχλούμε μπιμ το περιβάλλον. Είναι πολύ ωραίο σκεπτικό αυτό, έτσι όπως το αναλύεις, είναι πάρα πολύ ωραίο που το ακούω. Την μπλούζα που φοράω, για να καταλάβεις, είναι οργανικό μετάξι, που φτιάχνεται από βιολογικές μουριές. Όχι από τις μουριές τις ίδιες, καταλαβαίνεις. Πώς σου φαίνεται η νέα συλλογή των H&M? Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει και πάρα πολύ το concept της. Πόσο οικολογικά συνειδητοποιημένος είσαι στην καθημερινότητά σου? Τι κάνεις δηλαδή, τι συνήθειες κάνεις που είναι φιλικές στο περιβάλλον? Εντάξει, δεν κάνω ακρότητες, χρησιμοποιώ τους βιολογικούς κάδους απορριμμάτων. Δεν καπνίζω, δεν έχω εργοστάσιο που να μολύνει το περιβάλλον. Ναι, γενικά κάνω πολύ απλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι ας πούμε αυτό με τους κάδους θα έπρεπε να το κάνουν όλοι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι στην ντουλάπα, αυτό που θα σε βγάλει από τις δύσκολες περιστάσεις και τα δύσκολα events? Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι κάποιο τζιν, είναι κάποιο πουκάμισο? Έχω μερικά utility ρούχα, όπως μερικά μαύρα σακάκια, τα οποία μπορώ να συνδυάσω με πολλά πράγματα. Και από τη νέα συλλογή, ποιο θα ήθελες να αγοράσεις? Δηλαδή, ποιο θα ήθελες τώρα να πας στο τμήμα των αντρικών και να πας να το αγοράσεις, να το διαλέξεις, να το φορέσεις την επόμενη μέρα? Όποιο έχει το πιο έντονο πορτοκαλί. Πορτοκαλί, γιατί? Η φάση είναι πορτοκαλί.